Ο άνθρωπος αυτός, της γνωστής οικογενείας, το 2019 ανέλαβε μια δουλειά, να εργαστεί για τους πολλούς. Όμως πίστεψε πως η χώρα του ανήκει, ότι είναι ιδιοκτήτης της ζωής μας. Η έπαρση της εξουσίας θόλωσε την κρίση του. Κυβέρνησε αλαζονικά. Στα δύσκολα, χάθηκε. Στις ευθύνες, κρύφτηκε. Στις ανάγκες, δεν νοιάστηκε. Αντέχουμε να ζήσουμε ακόμα 4 χρόνια έτσι.